Εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια μηχανικών. Ο θείος μου, δίδυμος αδερφός του πατέρα μου, ήταν πρίτανης στο Πολυτεχνείο. Ο πατέρας μου ήταν γενικός διευθυντής του ΟΤΕ, μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, σπουδαγμένος στη Γερμανία. Ήταν οικογένεια μηχανικών, οπότε έπρεπε και εγώ να πάω προς τα εκεί. Και τελειώνοντας πήγα στην Γκρενόμπλ, στη Γαλλία, να σπουδάσω βιοχημεία. Και, αλλά εντάξει, τυχαία ήταν. Ο κινηματογράφος ήρθε τυχαία, δεν πιστεύω στην τύχη. Συγκυριακά, να το πω έτσι. Είχα και ένα φίλο που σπούδαζε ήδη στο Παρίσι κινηματογράφο, μου λέει έλα, έλα να δεις. Πήγα, έδωσε εξετάσεις, πέρασα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να το αποδεχτούν, δεν το αποδεχτήκανε, μου κόψαν λίγο το επίδομα. Μετά τα ξαναβρήκαμε. Η Γαλλία αποτελεί για τον Πάνο Κοκκινόπουλο μεγάλο σταθμό στη ζωή του, αν και τελικά επέλεξε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Στη Γαλλία σπούδασα, δίδαξα, δούλεψα, παντρεύτηκα, έκανα παιδί, τα έκανα όλα. Και γυρίσαμε πίσω τρομάρμας για να φτιάξουμε την Ελλάδα. Να, δεν κοιτάγαμε τον εαυτό μας, κοιτάγαμε να φτιάξουμε την Ελλάδα. Να, πώς την καταντήσαμε. Να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ δύσκολα στη Γαλλία να κάνεις το break και να μπει σε ένα τομέα και να πετύχει κάτι. Στην Ελλάδα είναι πιο εύκολο γιατί είναι πιο αλαλούμολο τα πράγματα. Και είναι πιο οργανωμένο. Έχει κάνει δύο γάμους και έχει αποκτήσει ένα γιο και μία κόρη. Μάλιστα με την πρώην σύζυγό του Μπέση Βουδούρη δουλεύουν όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Ο γιος με τι ασχολείται? Κοινωνιολογία. Η κόρη σπούδασε στο Καποδίστριο, ιστορία της τέχνης, αλλά επειδή τώρα δεν έχει δουλειά, δουλεύουμε μαζί. Τι μπαμπάς είσαστε? Δεν ξέρω. Αν ρωτήσει τα παιδιά μου, θα σα πούνε ο χειρότερο. Τρομάρα μου, ήμουνα τη αντιαυταρχική εκπαίδευση. Τρομάρα μου. Να, ενώ χρειάζεται και λίγο αυστηρότητα. Με το Open ήταν η πιο εύκολη και άνετη και ομαλή συνεργασία που είχαμε ποτέ. Ρωτήστε την Μπέστη Βουδούρη. Αυτή είναι η ψυχή τη δουλειά, δεν είμαι εγώ. Εγώ σκηνοθετώ, η Μπέση είναι, αυτή τα κάνει όλα. Μα είμαστε σαν οικογένεια, είμαστε με την Μπέση. Ναι, αδελφοί μου, μάλλον, το alter ego μου, τι. Οφείλετε, πιστεύετε, την επιτυχία σας και τη σταθερή πορεία σας, μάλλον, όλων αυτών των ετών. Ναι, 100% στην Μπέση. Είναι ο αφανής ήρωας αυτής της ιστορίας. Αυτή τα οργανώνει όλα. Αυτή τα κάνει όλα. Εκτός από τον κινηματογράφο, έχει και μία άλλη αδυναμία, τα πουρα, ενώ συνηθίζει να επισκέπτεται την Κούβα δύο φορές τον χρόνο. Εγώ κάμπιζα τσιγάρα παλιά, πριν από 20 χρόνια. Ένα βράδυ ένας γνωστός μου τηλεφωνεί και μου λέει ο Τάδε, φίλος μου, αδελφικός και θαυμάσιος ηθοποιός και τέλος πάντων, πέθανε τώρα, δεν θέλω να λέω ονόματα. Μου λέει είναι στο Ωνάσιο γιατί με την καρδιά. Αυτός κάμιζε τρία πακέτα άφιλτρο τη μέρα. Και είδα τους πνευμονές του και εκείνη τη μέρα το κόψα. Τσιγάρο.